Καλησπέρα σας κύριε Παπαναστάση. Καλησπέρα σας κύριε Δημητρακόπουλε. Περιγράψτε μας τι γίνεται γύρω μας και τι γίνεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας, γιατί ακούμε και διάφορα έξω από τα προφανή ότι η χώρα μας έχει σταθεί πλέον στο πλευρό του Ισραήλ που εκτελεί μια γενοκτονία και κάτω και όχι μόνον, που έχει πάρει μια θέση στο ουκρανικό τελείως απαράδεκτη κατά την απόψή μας, που στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, κάτι συμφωνίες με την Αμερική, με την Τουρκία λέγονται διάφορα τον τελευταίο καιρό. Δώσε μας την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Δημητρακόπουλε, τα μαντάτα δυστυχώς δεν είναι καλά. Κοιτάζοντας γύρω μας, βλέπουμε τους πολέμους που περιγράψατε κι εσείς, τους τεράστιους κινδύνους που πηγάζουν για τη χώρα μας και από τις δύο πολεμικές αιστείες που είναι δίπλα μας, δηλαδή τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Εν θέση δική μας είναι για να ερμηνευθεί, αν θέλετε, και η κριτική που κάνουμε και τα συμπεράσματα που βγάλουμε αναλύοντας αυτούς τους δύο πολέμους είναι ότι αυτοί τον πόλεμο αυτούς οδήγησαν οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, και αυτό ισχύει και για την Ουκρανία και για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, για τον έλεγχο των αγορών, των πηγών πλούτου και την ενέργεια, αλλά και τους δρόμους μεταφοράς αυτού του πλούτου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε, γιατί πολλές φορές λέμε Ουκρανία, Ρωσία, Ισραήλ, τους πολέμους αυτούς διεξάγουν οι αστικές τάξεις των χωρών αυτών. Είναι καθαρά υπεριαλιστική αυτή η πόλεμη και από όλες τις πλευρές, και έχει μεγάλη σημασία το κάλεσμα που κάνει διαχρονικά την πρώτη στιγμή που ξεσπάσαμε αυτή η πόλεμη στο λαό μας και στους άλλους λαούς, να μην ταχθούν με το μέρος κανενός ληστή, κάτι βέβαια που δεν ισχύει. Για να πάμε και στους κινδύνους που απορρέουν από αυτούς, δεν ισχύει αυτό το να μην ταχθούν με το μέρος κανενός ληστή για την κυβέρνηση της Ελλάδας, για τα κόμματα τα οποία ήδη έχουν κυβερνήσει και στηρίζουν αυτές τις εκλογές, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είναι και τα άλλα κόμματα του Ευρωατλαντικού Τόξου, και ζητάμε να ανοίξει ο δρόμος για την εξάλληψη αυτών των αιτιών των πολέμων με την ανατροπή αυτού του ξεπερασμένου πια ιστορικά καπιταλιστικού συστήματος. Ας δούμε στην Ουκρανία. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνες. Πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια και εκεί πέρα έχει διαμορφωθεί το στρατιωτικό προβάδισμα από ό,τι δείχνουν της Ρωσίας, η οποία ελέγχει πάνω από το 20% των εδαφών της Ουκρανίας, και ετοιμάζονται βέβαια και για καινούργιες επιθέσεις. Αυτό συμβαίνει και εδώ ενέχει πολλούς κινδύνους, παρά το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αλλά και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά τα οπλικά συστήματα, τα οποία τα παρέχουν στο ουκρανικό καθεστώς. Δεν είναι λαϊκίστικο αυτό που θα πω τώρα, αλλά συμπυκνώνει, αν θέλετε, τους κινδύνους μιας πιθανής επέκτασης. Η κλιμάκωση του πολέμου μπορεί να τεινάξει τον κόσμο στον αέρα. Αυτό ο ελληνικός λαός και οι λαοί της περιοχής πρέπει να το συνειδητοποιήσουν για να πάρουν και την ανάλογη στάση. Οι εξελίξεις βέβαια αυτές, αν θέλετε, επειδή έχουν συνειδητοποιηθεί από τα μεγάλα ευρωενωσιακά κράτη όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εντείνουν την συμμετοχή τους σε αυτόν τον πόλεμο, αυξάνοντας φυσικά και τους κινδύνους. Έχουμε ακούσει και τα ακραία βέβαια, όπως τις δηλώσεις τις σχετικά πρόσφατες του Γάλλου Προέδρου, του Μακρόν, για αποστολή νατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο πλευρό του στρατού του Κιέβου. Αλλά βέβαια σε αυτό και εδώ πρέπει να το δούμε, υπάρχει η απάντηση της Ρωσίας για την χρησιμοποίηση πυρηνικών όπλων, άσχετα αν βάζει
κάπου και τη λέξη τακτικά πυρηνικά όπλα. Τακτικά πυρηνικά όπλα, επειδή ενδεχομένως να μην το γνωρίζει ο κόσμος και επικαλούμε την πρώτερη επαγγελματική μιλιότητα του στρατιωτικού, να σας πω ότι ένα τακτικό πυρηνικό όπλο μεγέθους ενός μικρού βήματος πυροβολικού μπορεί να έχει ισχύ 500 κιλοτόνων. Είναι ασύλληπτη η δύναμη και η καταστροφή του. Έτσι δεν πρέπει να τα υποβαθμίζουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία διασταυρώνεται με τη σύγκρουση στην Ερυθρά Θάλασσα, με τη σφαγή στην Παλαιστίνη, τις εστίες έντασης Περσικών Κόλπων κτλ. Αλλά και σε άλλες περιοχές, στα Βαλκάνια, έτσι και στην Ασία και στον Ελληνικό. Αυτή η διασταύρωση, γιατί είναι πάρα πολύ καλά, ουσιαστικά αποτυπώνεται με την σφαγή του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, τη λωρίδα της Γάζας, συσχετιζόμενη αυτή η σφαγή με πάνω από 35.000 νεκρούς, με χιλιάδες νεκρά παιδιά, ηλικιωμένους, γυναίκες, άμαδος, πείνα, αρρώστια, ξεριζωμό, δεν έχει τέλος πάσανο που τραβάει αυτός ο λαός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι εκτοπίσεις που το κατοχικό κράτος του Ισραήλ έχει ενεργοποιήσει για να στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη Γάζα και να υλοποιήσει το σχέδιο για μαζική δολοφονία του πληθυσμού στη Ράφα, να του διώξει δηλαδή έξω από την πατρίδα του. Εκείνο όμως που είναι σημαντικό για να ερμηνευτεί γιατί τα κάνει αυτά το Ισραήλ, θα πρέπει να δούμε ότι το Ισραήλ τις καμένες περιοχές της Γάζας επιστρέφει ως κατακτητής, επιδιώκοντας να κάνει τι, να εκμεταλλευτεί αυτή τη λωρίδα γης που ξεκινάει από τα σύνορα της Αιγύπτου και φτάνει μέχρι τον Λίβανο, να εκμεταλλευτεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη των Παλαιστινίων, τους υδρογονάνθρακες και τα λοιπά. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ επικίνδυνα, γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνα γιατί η χώρα μας συμμετέχει πλέον ενεργά. Δύο στοιχεία θα πω μόνο και μπορούμε να συζητάμε ώρα για αυτή τη συμμετοχή. Πρώτον, εκτός από το ότι στηρίζει όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσεις εμπλοκής στον πόλεμο στην Ουκρανία, μετατροπής της οικονομίας σε πολεμική, που σημαίνει πακτολός δισεκατομμυρίων στην πολεμική βιομηχανία και στην προετοιμασία του πολέμου, στέλνει τεράστιες ποσότητες πολεμικού υλικού, πυρομαχικά και οπλικά συστήματα από τα αποθέματα, από τις αποθήκες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δεν μας πείθει ο παραπλανητικός τίτλος που βάζει η κυβέρνηση «Μη επιχειρησιακά υλικά». Είναι πολύτιμα για την άμυνα της χώρας και τα έχει πληρώσει. Είναι πληρωμένα με τον υδρότα του εργαζόμενου Έλληνα. Όσον αφορά τον Νότιο πόλεμο, τον πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει με μια φρεγάτα η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, με την διοίκηση και των χερσαίων, το χερσαίο στρατηγείο αυτής της ευρωενωσιακής αποστολής ασπίδες που βρίσκεται στη Λάρισα, αλλά με πολύ πρόσφατη την ανάληψη και της εμπλό διοίκησης με Έλληνα αξιωματικό. Επιπλέον η φρεγάτα η οποία βρίσκεται εκεί πέρα, γιατί συνειρμικά θα πάμε και στην δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει ο λαός μας, στην υγεία, στην παιδεία, στις κοινωνικές παροχές, σε όλα, η φρεγάτα, για τη φρεγάτα αυτή που βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, η ελληνική κυβέρνηση πληρώνει, ακούστε το αυτό, είναι προκλητικό πραγματικά, 500.000 ευρώ την ημέρα. Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και βέβαια, έλεγα ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό αυτές οι 500.000 ευρώ την ημέρα για την στήριξη των συνόρων του Ισραήλ, του κράτους δολοφόνου, αυτής της κατοχικής δύναμης, γιατί η ελληνική κυβέρνηση και τη στηρίζει και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ, διαθέτει κατέτος τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάλι να το συνδυάσουμε με τις ανάγκες του ελληνικού λαού, δεν είναι για την άμυνα των συνόρων της χώρας, 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις
ανάγκες του ΝΑΤΟ. Και θα κλείσω με τα νούμερα, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να τα συγκρατήσει κάποιος. Τα 3 τελευταία χρόνια η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε 21 εκατομμύρια ευρώ για να βγει η πιο ενισχυμένη η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Με τις πέτρες πρέπει ο λαός να τους πάρει. Με τις πέτρες στην κυριολεξία. Πρέπει να είναι οργισμένος ο Έλληνας εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, η νεολαία μας. Με αυτές τις πομπές της κυβέρνησης και με τη στήριξη, δεν θα βαρεθώ να το λέω, και των άλλων κομμάτων. Γιατί ήρθε η Νέα Δημοκρατία με την αφορμή των ανακατατάξεων στη σοσιαλδημοκρατία για να δημιουργηθεί ο δεύτερος πόλος παραπλάνησης και απορρόφησης της κυβερνητικής δυσαρέσκειας, όπως λέγεται, στηρίζουν την κυβέρνηση. Δεν είναι αντιπολίτευση αυτή. Αντιπολίτευση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η συνεπής πολιτική του απέναντι σε όλα αυτά. Αντιπολίτευση είναι ο λαός, ο εργαζόμενος, που βγαίνει κάθε μέρα στους δρόμους και ζητάει ανάσα να ανασάνει. Είδαμε χθες, πάω σε ένα άλλο θέμα, αλλά είναι οι διαφορετικές πλευρές του ίδιου νομίσματος. Σωστά. Πόσο βία ασκήθηκε στους εποχικούς πυροσβέστες. Αυτά. Μάλιστα. Με την Τουρκία τώρα. Αυτά που λέγονται, αυτά που φημολογούνται, αυτά που υπονοούνται. Τι γνώμη έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Πού πάμε? Σχετικά με ποιο λέτε, κύριε? Με την Τουρκία, σχέση Ελλάδος-Τουρκίας. Με την Τουρκία. Κοιτάξτε να δείτε. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ή μάλλον οι εξελίξεις στο μέτωπο Ελλάδας-Τουρκίας, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την πραγματική διάσταση, η οποία πραγματικά δεν παρουσιάζεται έτσι όπως είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα πρέπει να δούμε πρώτον σε σύνδεση με τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς που εξυφαίνονται στην περιοχή μας. Δεύτερον, με την ομπρέλα κάτω από την οποία είναι προγραμματισμένες και εξελίσσονται αυτές οι εξελίξεις, που είναι η νατοϊκή ή η αμερικανονατοϊκή ομπρέλα. Αμερικανονατοϊκή ομπρέλα και η υπεριαλιστική ανταγωνισμή είναι συνυφασμένη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στα εξής στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κάτω από αυτή την νατοϊκή, αμερικανονατοϊκή ομπρέλα που σας είπα, είναι στα εξής επίπεδα. Πρώτον, ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Ένα. Δεύτερο στοιχείο είναι η προσπάθεια να κρατηθεί, να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, να κρατηθεί η Τουρκία στο δυτικό λεγόμενο στρατόπεδο. Και τρίτο στοιχείο είναι αυτό το τρίπολο, το οποίο είναι και το, αν θέλετε, το κουκούρι μέσα στο οποίο εξελίσσονται οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το τρίτο είναι η συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου. Αυτά τα τρία στοιχεία ρυθμίζουν αυτή ακριβώς την σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Είναι πραγματικά ένα πλαίσιο το οποίο δεν το βλέπουμε. Τώρα, επίσης, ένα άλλο πλαίσιο είναι ο δικός χάρτης που έχουν συναποφασίσει, ναι, ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία το 2023. Αυτά τα οποία συμφώνησαν αυτοί οι δύο εκεί πέρα και εκφράζει την πολιτική των αστικών τάξεων των χωρών τους, στοχεύουν σε έναν πραγματικά οδυνηρό συμβιβασμό, ο οποίος κανένα, αν θέλετε, συμφέρον δεν θα οι λαοί των δύο χωρών δεν θα δουν κανένα κάτι θετικό από αυτές τις εξελίξεις. Οι συνέπειες λοιπόν όλων αυτών των διαβουλεύσεων είναι πραγματικά βαριές, όσο βαριές που τίθενται σε μεγάλο κίνδυνο και τα κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή οι θαλάσσιες ζώνες, η Φαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, αλλά, και είναι σημαντικό αυτό, ακόμα και η κυριαρχία της χώρας. Και ένα στοιχείο ακόμα θα πω, το οποίο αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα σημαντικό, είναι ότι στο τραπέζι των παζαριών
βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, έχει τεθεί καθαρά το πακέτο της αστικής τάξης της Τουρκίας. Δηλαδή αποστρατικοποίηση νησιών, αμφισβήτηση δικαιωμάτων τους, γκρίζες ζώνες και η θολή έννοια της γαλάζιας πατρίδας. Και βέβαια δεν πρέπει μέσα στα ελληνοτουρκικά να ξεχάσουμε και τις εξελίξεις στην Κύπρο. Αυτό θα σας ρωτάγα τώρα σχετικά με την Κύπρο, τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είχαμε χθες τη συνάντηση Χριστοδουλίδη-Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον. Κατά την άποψή μας υπάρχει συνέχεια στιγμή στην ίδια επικίνδυνη για τον κυπριακό λαό η γραμμή των προηγούμενων αστικών κυβερνήσεων. Αυτό ακριβώς γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και είναι καθημερινές οι συναντήσεις με πρωτοκλασσά τα στελέχη της κρατικής γραφειοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεχώς μεθοδευμένα, θα μπορούσε να πει κάποιος, καθιστά την Κυπριακή, την Κύπρο, προγεφύρωμα του ΝΑΤΟ, που είναι χρήσιμο, πολύτιμο θα μπορούσαμε να πούμε, προγεφύρωμα για τις δολοφονικές επιθέσεις σε γειτονικούς λαούς. Και εδώ πέρα είναι πραγματικά, αν θέλετε, αποκτά και μια διάσταση βαρύτερα, γιατί η τουρκική, το τουρκικό ή η Κύπρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται η νησί σχεδόν υπό τουρκική κατοχή. Η πολιτική της κυβέρνησης της σημερινής, σε συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων, τι κάνουν, μετατρέπουν την Κύπρο σε νατοϊκό εταίρο. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια δίνει έδαφος, πλατφόρμα ενίσχυσης των επεμβάσεων στην Παλαιστίνη και στις γύρω περιοχές και των Ισραηλινών μακελάριδων, αλλά και ενίσχυση του ΝΑΤΟ όσον αφορά τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεχτήκατε το κάλεσμά μας ξανά. Και θα θέλαμε να σας ξαναέχουμε, γιατί είναι συνεχόμενες οι αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Να είστε καλά. Χρειαζόμαστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να μας ερμηνεύει και να μας εξηγεί αρκετά πράγματα. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.